Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Παντελή Αρζόγλου. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φοιτητικού Συλλόγου Φυσικού του ΕΚΠΑ, μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της ΣΚΝΕ και τον κύριο Κυριαζή Σωτηρίου. Είναι ο γραμματέας της ΔΑΠΝΟ του ΦΟΚΟΥ, της Φοιτητικής Οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα και στους δύο σας. Πώς είστε? Καλημέρα. Καλημέρα σας. Λοιπόν, καλημέρα και στους ακροατές. Επειδή λοιπόν είμαστε δύο. Τέσσερις φωνές. Είμαστε δύο και τέσσερις φωνές. Θα ξεκινήσουμε λίγο σιγά-σιγά, λίγο αναγνωριστικά τις πάσες. Γιατί το καταλαβαίνετε κι εσείς ότι επειδή στην τηλεόραση είναι λίγο ευκολότερο να μιλάμε όλοι μαζί, στο ραδιόφωνο δεν είναι. Να κάνουμε μια κουβέντα λίγο για την λίγο πιο εύτακτη, να το πω έτσι. Να ξεκινήσω, αν μου επιτρέπει ο κύριος Σωτηρίου, από τον κύριο Αρζόγλου εγώ. Γιατί υπάρχει τέτοια αντίσταση, κύριε Αρζόγλου, στην προοπτική να υπάρξει ένα σώμα μέσα στα πανεπιστήμια? Γιατί θεωρείτε απριόρι ότι αυτό είναι καταστρατήγηση της ακαδημαϊκής ελευθερίας και της δυνατότητας των φοιτητών να εκφράζονται ελεύθερα? Κοιτάξτε, να σας πω. Καταρχάς, σωστά το λέτε. Υπάρχει πολύ έντονη και μαζική αντίδραση στο συγκεκριμένο ζήτημα από χιλιάδες φοιτητές και φοιτήτριες, δεκάδες φοιτητικούς συλλόγους σε όλη τη χώρα και ειδικά των πανεπιστημίων, στους οποίους σε αυτή τη φάση η κυβέρνηση επιχείρει να βάλει την πανεπιστημιακή αστυνομία, μέσα στην εξεταστική μάλιστα. Και αυτό γιατί η συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών, η οποία ζει, σπουδάζει μέσα στο ελληνικό πανεπιστήμιο, καταλαβαίνει, συναισθάνεται ότι αυτό που πραγματικά λείπει μέσα από τις σχολές μας δεν είναι η αστυνομία. Αυτό που λείπει και φαίνεται μέσα στην καθημερινότητα, στην προσπάθειά μας να σπουδάσουμε, να δώσουμε αυτή την περίοδο την εξεταστική μας, είναι χρηματοδότηση για τις πραγματικές ανάγκες των φοιτητών, δηλαδή για προσλήψεις καθηγητών, για παράδειγμα, για ανέγερση νέων εστιών σε όλα τα μεγάλα ιδρύματα, για αναβάθμιση των υποδομών, οι οποίες με ευθύνη όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων και της σημερινής ρημάζουν τα τελευταία χρόνια, για εργαστηριακό εξοπλισμό, για μέτρα ειδικά αυτή την περίοδο ενάντια στην ακρίβεια που χτυπά συνολικά τις οικογένειές μας και ειδικά τους φοιτητές, πόσο μάλλον φοιτητές οι οποίοι σπουδάζουν σε άλλη πόλη. Η κυβέρνηση λοιπόν, αντί να ικανοποιήσει αυτά τα συγκεκριμένα αιτήματα που οι φοιτητικοί σύλλογοι εκφράζουν μέσα από τις πρωτοβουλίες πολύμορφες τις οποίες παίρνουν, σε αυτή τη φάση επιλέγει να δώσει 30 εκατομμύρια για τη σύσταση της πανεπιστημιακής αστυνομίας, ένα μέτρο που έχει καταδικάσει το σύνολο της πανεπιστημιακής κοινότητας, όχι μόνο οι φοιτητές. Θεωρείτε δηλαδή ότι αυτά τα χρήματα απλώς θα θέλατε να κατευθυνθούν κάπου αλλού, σε όλα αυτά που αναφέρατε, στις ελλείψεις, στα πανεπιστήμια κτλ.? Η μία πλευρά αφορά το γεγονός ότι τα χρήματα αυτά φυσικά θα μπορούσαν να δοθούν σε ζητήματα που αφορούν τις ανάγκες των φοιτητών σε σχέση με τις σπουδές τους, την ύπαρξη δωρεάν φοιτητικής μέρημνας. Και η άλλη πλευρά αφορά τον πραγματικό σκοπό που, κατά τη γνώμη μας, ιδρύεται το Σώμα της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας. Που αυτό εκφράζουν και οι αποφάσεις των φοιτητικών συλλόγων, αυτή είναι και η γνώμη μας, ότι έρχεται στην πραγματικότητα για να θωρακίσει το πανεπιστήμιο που όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις και οι σημερινοί έχουν χτίσει. Ένα πανεπιστήμιο το οποίο είναι πολύ μακριά από τις σύγχρονες πραγματικές ανάγκες, τις μορφωτικές. Εντάξει, απλά υπάρχουν και ορισμένες πρακτικές οι οποίες είναι απολύτως παράνομες και γίνονται μέσα στα πανεπιστήμια. Δηλαδή εμπόριο ναρκωτικών. Δεν γίνεται εμπόριο. Παρεμπόριο. Δηλαδή δεν μπορεί το υπόγειο της ΑΣΟΕ να ήταν επί χρόνια ένα άβατο όπου ο καθένας έστεινε το κονάκι του και πουλούσε μαϊμού προϊόντα μπροστά στην Πατησίων. Να σας πω λοιπόν και γι' αυτό. Ελάτε για να απαντήσει ο κύριος Σωτηρίου μετά. Βεβαίως. Για τα ζητήματα εγκληματικότητας, τα οποία υπάρχουν μέσα στο πανεπιστήμιο, σε μικρότερο βαθμό βέβαια θα λέγαμε από αυτό τον οποίο σε πολλές περιπτώσεις παρουσιάζεται και βγαίνει προς τα έξω, κατά τη γνώμη μας η κυβέρνηση θα μπορούσε, αν ήθελε, υπάρχει το νομικό πλαίσιο, να πάρει μέτρα και να τα λύσει, όπως θα μπορούσε να τα λύσει και έξω από τα πανεπιστήμια, που αυτά τα φαινόμενα υπάρχουν και μάλιστα είναι εντονότερα. Μάλιστα, οι φοιτητικοί σύλλογοι έχουν και συγκεκριμένα αιτήματα για αυτά τα ζητήματα. Για παράδειγμα, το φωτισμό των μεγάλων πανεπιστημίων πόλεων, το προσωπικό φύλαξη στην ευθύνη των ιδρυμάτων και μέσα στις φοιτητικές εστίες, αλλά και στις σχολές μας συνολικότερα, την αναβάθμιση των υποδομών των σχολών μας, ώστε πραγματικά τέτοια φαινόμενα να βρίσκονται εκτός των σχολών. Μια ανωτελεία. Να απαντήσει και ο κύριος Σωτηρίου τώρα, γιατί έχουμε ανοίξει όλα αυτά τα ζητήματα. Ποια είναι η τοποθέτηση καταρχάς της φοιτητικής παράταξης? Διότι εδώ, κύριε Σωτηρίου, σας κατηγορούν στην πραγματικότητα ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας χρησιμοποιεί τα πανεπιστήμια ως ένα εργαλείο αντιπερισπασμού, να το πω εγώ έτσι, για άλλα προβλήματα. Θα απαντήσω.
Αρχικά θέλω να απευθυνθώ στον κύριο Αρζόγλου και να πω ότι κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσουμε με αλήθειες και όχι με ανακρίβειες. Ξεκινώντας, θέλω να πω το εξής, ότι τα τεινά είναι δύο. Από τη μία πλευρά μπορούμε να αποδεχτούμε και να πούμε ότι μέσα στα πανεπιστήμια δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα και όλα βαίνουν καλώς. Υπάρχει όμως η άλλη όψη του νομίσματος, την οποία θεωρώ ότι σκοπίμως δεν αγγίζει ο συνομιλητής μου, η οποία λέει ότι σε κάποια πανεπιστήμια, στα μεγάλα πανεπιστήμια, κυρίως εκεί που υπάρχει ανάγκη να μπει η πανεπιστημιακή αστυνομία, υπάρχουν προβλήματα με την ασφάλεια. Ο φοιτητής δεν αισθάνεται ασφαλής. Δεν γίνεται να υπάρχουν ένα σωρό φοιτητές οι οποίοι ζητάνε ασφάλεια. Οι φοιτητές ζητάνε ασφάλεια, είναι αίτημα της κοινωνίας αυτό. Δεν είναι αίτημα του Δάπνου Φουκού. Παρά το γεγονός ότι ως Δάπνου Φουκού ζητάμε χρόνια τη φύλαξη στην ενδεχόμενη είσοδο και οι εκπρόσωποι της Φουκουσού να μην χρησιμοποιούν ούτε μία λέξη, να μην χρησιμοποιούν μέσα από τα ψηφίσματά τους ούτε μία φορά αυτή τη λέξη. Είναι πραγματικό αίτημα όμως αυτό και για την ασφάλεια στα πανεπιστήμια, υπό την έννοια ότι. Και να πω και κάτι ακόμα πάνω σε όσα είπε ο αγαπητός ομιλητής, ναι, γιατί το θέμα το προέκτηνε και μίλησε για τη χρηματοδότηση. Αρχικά, να πούμε ότι πριν λίγες μέρες, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε στη ΔΕΘ 8.150 νέες θέσεις, ανέγερσε 8.150 θέσεων σε φοιτητικές εστίες. Σε νέες σύγχρονες φοιτητικές εστίες. Θα γίνουν κάποια στιγμή αυτές. Θα γίνουν. Πέρα από αυτό όμως, είναι υποκριτικό να γυρνάνε και να μιλάνε για χρηματοδότηση από τη στιγμή που ως δύναμη η πολιτική τους είναι να βάφουν τείχους και να κολλάνε αφίσες. Δηλαδή. Ναι, αλλά αυτό δεν απαντάει. Μισό λεπτό. Δεν απαντάει στην ουσία του ερωτήματος αυτό το πράγμα, κύριε Σωτήριο. Εδώ σας λένε ότι όλο αυτό το οποίο γίνεται είναι ένας αντιπερισπασμός επικοινωνιακός από μέρους της κυβέρνησης. Υπάρχει ένα αντικειμενικό πρόβλημα το οποίο να επιβάλλει ένα αστυνομικό σώμα εντός των πανεπιστημίων. Το είπες, είναι αρχαίο άνθρωπος για ασφάλεια. Το θέμα της ασφάλειας. Ωραία. Εκτιμά ότι ωραία. Υπάρχει καθολικό αίτημα από τον το κόσμο για το θέμα της ασφάλειας. Ωραία. Να απαντήσω. Όταν έχουμε δει στο παρελθόν να χτίζουν καθηγητές, όταν πριν μια εβδομάδα βλέπουμε να μπαίνουν τουρνικέ στο ΑΠΘΙΤΑ και να σπάνε την αμέσως επόμενη μέρα, όταν βλέπουμε να κρεμάνε ταμπέλες σε πριτάνης, όταν έχουμε δει να διακυλώνται ναρκωτικά, να βρίσκουν, όπως είπατε και εσείς, στην ΑΣΟΕ να βρίσκουν σιδηρολωστούς. Mm-hmm. Αυτό δεν είναι ένα πρόβλημα το οποίο εντοπίζεται, το οποίο κάποια στιγμή πρέπει να βρεθεί μια λύση. Εσείς θεωρείτε ότι δεν υπάρχει καμία ανησυχία ότι η λειτουργία της πανεπιστημιακής αστυνομίας μπορεί έστω και κατ' ελάχιστον να θίξει τις ακαδημαϊκές ελευθερίες και την δράση των φοιτητικών συλλόγων και των φοιτητών γενικότερα? Μα κοιτάξτε, ο ρόλος της πανεπιστημιακής αστυνομίας είναι να προλαμβάνει περιστατικά και να τα αποτρέπει. Δεν είναι ούτε να θίξει τις ακαδημαϊκές ελευθερίες, ούτε όλα όσα είπε προηγουμένως ο κύριος Αρζόγλου. Ωραία, εγώ να ρωτήσω κάτι τον κύριο Αρζόγλου θέλω τώρα. Επειδή έχει γίνει πολλή κουβέντα και από τη φοιτητική παράταξη που πρόσκειται στο Κομμουνιστικό Κόμμα και από άλλες φοιτητικές παρατάξεις και τους φοιτητικούς συλλόγους, ότι η παρουσία αυτών των αστυνομικών θα θίξει τις ακαδημαϊκές ελευθερίες. Μπορεί να μου εξηγήσει. Γιατί υπάρχει μια κάποιο διαχωριστική γραμμή, ξέρεις, που σε πολλές περιπτώσεις είναι, ναι, λίγο θολή. Ναι. Τι είναι μια ποινικά κολάσιμη πράξη και τι είναι μια φοιτητική δράση, μπράβο, που έχει να κάνει με τη διεκδίκηση του φοιτητικού κινήματος. Συνδικαλιστική κλπ. Ωραία. Δεν καταλαβα... Εγώ πραγματικά που είμαι απ' έξω, δεν καταλαβαίνω σε τι συνίσταται, πώς φοβάστε ότι θα σας αποστερηθεί η δυνατότητα της ελεύθερης έκφρασης. Βεβαίως, να σας πω, πριν σας απαντήσω σε αυτό, να κάνω μόνο ένα σχόλιο για το ζήτημα που έθεσε ο κ. Σωτηρίου, ότι υπάρχουν, λέει, χιλιάδες φοιτητές οι οποίοι ζητάνε την πανεπιστημιακή αστυνομία. Ένα ερώτημα το οποίο τίθεται είναι πού βρίσκονται αυτοί οι φοιτητές οι οποίοι περιγράφει ο κ. Σωτηρίου, δεδομένου ότι το τελευταίο διάστημα έχουμε δει δεκάδες αποφάσεις φοιτητικών συλλόγων, εργαζομένων στα πανεπιστήμια, διοικητικών υπαλλήλων, οι οποίοι τίθενται ενάντια στην πανεπιστημιακή αστυνομία. Βλέπουμε αντιδράσεις, διαδηλώσεις, πρωτοβουλίες. Δεν βλέπουμε όμως κανένα να διαδηλώνει υπέρ της πανεπιστημιακής αστυνομίας, πόσο μάλλον που το ίδιο το πρόσφατο αποτέλεσμα των φοιτητικών εκλογών, για τη διαμόρφωση του οποίου ένα από τα κριτήρια ήταν και το ζήτημα της πανεπιστημιακής αστυνομίας, δείχνει ότι οι φοιτητές δεν θέλουν την πανεπιστημιακή αστυνομία, γι' αυτό και ανέδειξαν πρώτη δύναμη την πανεπιστημιακή κίνηση συνεργασίας.
Κοιτάξτε, το ότι διαδηλώνει μια μάζα δεν σημαίνει ότι δεν αποτελεί μειοψηφία. Έτσι. Η ανυπαρξία. Ελπίζω να γνωρίζετε τι άποψει. Συνήθως αυτό δείχνει. Βεβαίως. Γνωρίζω ότι οι φοιτητές οι οποίοι βρίσκονται σε όλη τη χώρα ανέδειξαν πρώτη δύναμη την πανσπουδαστική κίνηση συνεργασίας, η οποία τάσσεται ενάντια στην είσοδο της πανεπιστημιακής αστυνομίας στα πανεπιστήμια και άφησαν στη δεύτερη θέση. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Αρζόγλου. Από εκεί και πέρα στην ουσία του ερωτήματος που θέσατε να απαντήσω και μετά. Βεβαίως. Κοιτάξτε να δείτε. Η αξιοποίηση της καταστολής, της κρατικής καταστολής, είναι διαχρονική πολιτική όλων των κυβερνήσεων, όχι μόνο της σημερινής, και στρέφεται πάντα μέσα και έξω από τα πανεπιστήμια, τόσο όσον αφορά το φοιτητικό κίνημα, όσο και συνολικά το εργατικό λαϊκό κίνημα, απέναντι σε όποιον διεκδικεί αυτά που πραγματικά έχει ανάγκη. Από εκεί και πέρα, συγκεκριμένα μέσα στα πανεπιστήμια, όσον αφορά και τα ζητήματα που έθεσε ο κύριος Σωτηρίου, κατά τη γνώμη μας, η αστυνομία μέσα στα πανεπιστήμια δεν έρχεται για να πατάξει την ανομία την οποία περιγράφει η κυβέρνηση. Αντίθετα, έρχεται μάλιστα να την υπερασπιστεί. Έρχεται να υπερασπιστεί την ανομία που λέει ότι ένας φοιτητής, ο οποίος μπορεί να έχει χάσει ένα και δύο γονείς, μπορεί να μην βρίσκει δωμάτιο σε μια εστία γιατί δωμάτια δεν υπάρχουν. Την ανομία που λέει ότι 8.200 δωμάτια που είπε ο κύριος Σωτηρίου ότι χτίζονται σε εστίες δεν καλύπτουν ούτε τη σταγόνα στον ωκεανό των πραγματικών αναγκών σε δωμάτια, σε εστίες. Για παράδειγμα, μεγάλα πανεπιστήμια όπως το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, το Πάντιο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Πειραιά εδώ στην Αθήνα δεν έχουν δικιά τους εστία και οι φοιτητές σε αυτά τα πανεπιστήμια δεν έχουν που να μείνουν και αντιμετωπίζουν τα τεράστια ενίκια αυτή την περίοδο. Κύριε Αρζόγλου, αυτή είναι η πραγματική όλα αυτά τα επιχειρήματα τα οποία χρησιμοποιείτε, υπάρχουν απαντήσεις. Λοιπόν, αρχικά το ζήτημα το οποίο συζητάμε σήμερα είναι οι ομάδες προστασίας πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Και θέλω να σταθώ, κύριε Βιαννίδη και κύριε Καμακάρη, αν μου επιτρέπετε, γιατί όλη αυτή την ώρα ξεκινήσαμε από το ζήτημα της ΟΠΗ και έχουμε φτάσει στο ζήτημα των εστιών. Να σταθούμε λίγο στο πρώτο θέμα, γιατί ακούσατε κάποιες ανακρίβειες ότι Πουκουσού ήταν πρώτη δύναμη, ότι. Να σας πω κάτι. Μην συζητήσουμε τώρα αν είναι πρώτη δύναμη η ΔΑΠ και η παράταξη του Κουκουέ. Τώρα εντάξει, δεν νομίζω ότι αυτό το πράγμα είναι η ουσία. Μα να μην το χρησιμοποιούν επικοινωνιακά όμως για να αποδείξουν ότι δεν χρειάζεται η εγκαθίδρυση αυτών των ομάδων. Γιατί εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ναι, εγώ δεν καταλαβαίνω. Μας λέτε για φοιτητικούς συλλόγους και εδώ είναι που και οι φοιτητικές εκλογές έχουν τη σημασία τους, γιατί μιλάμε για συλλόγους φαντάσματα. Μιλάμε για συλλόγους που πολλές φορές δεν έχουν καμία νομοποίηση. Εσείς τι λέτε, δηλαδή, ότι έχει φτιάξει πανσπουδαστική παράλληλου συλλόγου. Οι σύλλογοι στους οποίους δεν είναι πρώτη δύναμη η ΔΑΠ είναι σύλλογοι φαντάσματα. Αυτή είναι η επίσημη τοποθέτηση της ΔΑΠ Νεδουφκού και της κυβέρνησης. Δεν αναγνωρίζει όλους τους υπόλοιπους φοιτητικούς συλλόγους. Κύριε Σωτηρίου, κύριε Αρζόγλου, μισό λεπτό. Ανωτελεία. Μια ανωτελεία, επειδή βλέπω ότι η συζήτηση τραβάει. Θα μείνετε και οι δύο, θα κάνετε λίγο υπομονή στην τηλεφωνική γραμμή. Να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί υπάρχουν και αυτές τις ενός λεπτού και επανερχόμαστε. Και επιστρέφουμε. Έχουμε μείνει στη συζήτησή μας, σας λέω προκαταβολικά ότι έχουμε 4 με 5 λεπτά το πάρα πολύ, έχουμε μείνει στη συζήτησή μας στο κομμάτι που λέει ο κύριος Σωτηρίου ότι όλη αυτή η αντίδραση στα πανεπιστήμια προκύπτει από το γεγονός, αν αντιλαμβάνομαι σωστά, ότι σε ορισμένες σχολές η πανσπουδαστική στείνει παράλληλα μαγαζιά και αυτό δεν εκφράζει την αυθεντική βούληση του φοιτητικού κινήματος, αν το αντιλαμβάνομαι σωστά. Βεβαίως. Αυτό λέτε εσείς. Μπορεί να μας πει ο κύριος Σωτηρίου που λέει ότι δεν εκφράζει πανσπουδαστική, μπορεί να μας πει 3 ιδρύματα στην Αθήνα στα οποία η ΔΑΠ να είναι πρώτη δύναμη. Λοιπόν, κοιτάξτε, κύριε Αρζόγλου, δεν υπάρχει μόνο η Αθήνα, εκτός αν εσάς η δράση σας περιορίζεται μόνο στην Αθήνα. Εμείς ως Δάπνο στην Αθήνα που μπαίνει η Πανεπιστημιακή Αστυνομία τώρα. Έχουμε οργανώσει σε όλη την Ελλάδα. Και στο ΑΠΙΘΙ τα αντίστοιχα, κύριε Σωτηρίου. Στο ΑΠΙΘΙ, στο σύνολο του Αγιοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η πανσπουδαστική είναι πρώτη δύναμη και εκφράζει μέσα από τις συλλογικές αποφάσεις των φοιτητών που συμμετέχουν σε γενικές συνελεύσεις, που ψηφίζουν στις φοιτητικές εκλογές, που συμμετέχουν
στις συγκεντρώσεις, στις πύλες των ιδρυμάτων στις τελευταίες ημέρες, ακριβώς γιατί γνωρίζουν τι σημαίνει η παρουσία της αστυνομίας συγκεκριμένα κιόλας μέσα στα απειθήτα. Δεδομένου ότι οι προηγούμενοι εξεταστικοί έδωσαν υποβοήθεια αστυνομικών την εξεταστική του. Στο ΟΠΑ είστε πρώτη δύναμη. Αντίστοιχα. Ένα πανεπιστήμιο της Αθήνας. Όχι, ρώτησα αν εσείς είστε πρώτη δύναμη. Δεν είπα ότι εμείς. Να ρωτήσω κάτι. Συγγνώμη. Time out. Διότι αυτή την ώρα τσακώνονται δύο παρατάξεις, ποια είναι πρώτη δύναμη. Εγώ να ρωτήσω κάτι άλλο που είμαι απ' έξω και μπορεί να με ενδιαφέρει να λίγο περισσότερο. Με ενδιαφέρει κάτι άλλο πρακτικό. Η ιστορία με τους security στα πανεπιστήμια έχει αποτύχει. Εγώ δεν σας ρωτάω, σας το δηλώνω ότι έχει αποτύχει. Διότι όλο το προηγούμενο διάστημα τα πανεπιστήμια είχαν security και ποιο security θα βάλει το κεφάλι του στον τορβά για 6 και 7 εκατοστάρικα που έπαιρνε μισθό. Από τη στιγμή λοιπόν που αυτό το πράγμα απέτυχε, το ερώτημα είναι και προς τον κύριο Αρζόγλου και προς τον κύριο Σωτηρίου, γιατί δεν πρέπει να γίνει κάτι να αναβαθμιστεί ένα σώμα φύλαξης από τη στιγμή που αυτό που έχουμε δεν λειτουργεί? Να σας απαντήσω. Ελάτε. Ναι. Απλά κωδικοποιημένα παρακαλούμε. Γιατί βεβαίως, σύντομα, ο χρόνος δεν είναι ατελείωτος. Κατά τη γνώμη μας, υπαρκτά φαινόμενα που αφορούν ομάδες που καμία σχέση δεν έχουν με τους φοιτητές και τους συλλόγους τους μέσα στα πανεπιστήμια. Πρώτον, η κυβέρνηση και η αστυνομία θα μπορούσε να τα λύσει, δεδομένου ότι πρόκειται για γνωστούς αγνώστους, όπως ούτως ή άλλως αναφέρονται στη δημόσια συζήτηση. Δεύτερον, βολεύουν ούτως ή άλλως την κυβέρνηση στο αφήγημά της για ανομία μέσα στα πανεπιστήμια και αξιοποιούνται για την ενίσχυση της καταστολής. Και από εκεί και πέρα, φυσικά και πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα μέσα στα ελληνικά πανεπιστήμια. Δεν μας αρέσει το σημερινό πανεπιστήμιο. Γι' αυτό και έχουμε συγκεκριμένα αιτήματα, τα οποία η κυβέρνηση δεν ικανοποιεί. Ρε. Για παράδειγμα, το αίτημα για φύλακες στην ευθύνη των ιδρυμάτων, ξαναλέω, για φωτισμό των πανεπιστημιακών χώρων, για αναβάθμιση των υποδομών ώστε να ζωντανέψουν όλοι οι πανεπιστημιακοί χώροι και διάφορα φαινόμενα να πετάγονται εκτός. Ο κύριο Σωτηρίου. Κύριε Αρζόγλου. Όσο μάλλον που ειδικά για το εμπόριο ναρκωτικών, η κυβέρνηση που θεσμοθετεί τους χώρους εποπτευόμενης χρήσης μαζί με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, δεν νομίζω ότι μπορεί να μιλάει για το εμπόριο ναρκωτικών. Ο κύριο Σωτηρίου. Να συμφωνήσουμε σε κάτι. Ότι και εμείς αιτήματα για τους φοιτητές έχουμε. Και εμάς ο ρόλος μας μέσα στα πανεπιστήμια είναι να βρίσκουμε προβλήματα για να προτείνουμε λύσεις. Λοιπόν, όμως. Δεν μπορεί όταν συζητάμε για το ζήτημα της ασφάλειας να μην να εμένετε, να μην χρησιμοποιείτε αυτή τη λέξη. Κύριε Σωτηρίου, μέσα να ολοκληρώσω, κύριε Σωτηρίου. Είναι κάποιο ταμπού αυτό. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, βλέπουμε, θα το ξαναπώ, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω δεν το άκουσε ο κύριος Αρζόγλου ή δεν θέλει να το ακούσει. Βλέπουμε χτίσιμο καθηγητών, καταλήψεις, ταμπέλες σε πριτάνεις, τουρνικέ να σπάνε. Όλα αυτά τα περιστατικά, για όλα αυτά τα περιστατικά, η απάντησή σας ποια είναι? Εντάξει. Βλέπουμε στο απειθήτα να χτίζεται μια βιβλιοθήκη. Και εσείς επιμένετε. Δεν χτίζεται η βιβλιοθήκη, κύριε Σωτηρίου. Εκκρεμεί ακόμα ο διαγωνισμός. Το είπε μέχρι και ο πρόεδρος αστυνομικών υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, ο οποίος χαρακτήρισε το όλο εγχείρημα γελίος. Αυτό τι έχετε να πείτε? Αλλά δεν είναι αυτό το ζήτημα. Θα μας επιτρέψετε, επειδή ακριβώς φτάσαμε στην κορυφή της ώρας και ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι αμήλικτος. Ουσιαστικά μας μια ανωτελεία. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε σίγουρα. Γιατί είναι ένα θέμα που θα απασχολήσει και το επόμενο διάστημα. Ένα σχόλιο μόνο Δεν έχουμε χρόνο. Κύριε Σωτηρίου, πραγματικά δεν έχουμε ένα χρόνο. Ένα δευτερόλεπτο αν έχουμε. Κύριε Σωτηρίου, ναι, θα πρέπει να σας απαντήσει μετά ο κύριος Αρζόγλου, πραγματικά. Και είναι παράβαση. Δεσμευόμαστε να τα ξαναπούμε και στον κύριο Σωτηρίου και στον κύριο Αρζόγλου αυτό. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.